Να επιστρέψουμε λοιπόν στο στούντιο. Θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Ζέιν Ατζιά. Ένα λεπτό, κύριε Ναξάκη. Ένα λεπτό. Ακόμη δεν έχετε μιλήσει. Είσαστε Κούρδος. Ναι. Ζείτε στην Ελλάδα. Είσαστε μέλος του πολιτιστικού κέντρου Κουρδιστάν. Σωστό. Έχετε άμεση επαφή με το λαό σας, με τον Οτσαλάν και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε, να μου απαντήσετε στο απλό ερώτημα που σας κάνω. Εσείς, σαν ένας άνθρωπος του Κουρδιστάν, πιστεύετε ότι η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τον αρχηγό σας, σας πρόδωσε? Σαν ένας Κούρδος, λέω τη γνώμη μου. Καταρχήν, ευχαριστώ που μας έχετε δώσει τον χρόνο που είχαμε έρθει εδώ πέρα. Γιατί μερικές φορές θέλουμε να το μιλήσουμε, να το πούμε τα προβλήματα μας στους φίλους μας ελληνικούς λαούς. Οι Κούρδοι πριν το 99, πώς ήταν με τους Έλληνες και σήμερα, σαν τη θέση, σε ποιο θέση βρίσκονται δηλαδή, τη φιλία των Κούρδικων και ελληνικού λαού. Πριν το 99 είχαμε μία σχέση στενή, θα έλεγα αδελφική. Μετά το 99 που παραδόθηκε ο Τσαλάν στους Τούρκους, ποια είναι η σχέση μας? Η σχέση μας, οι μερικές δύναμες που ήθελαν να το παίξουν, το ρόλο του το έχουν παίξει καλά. Και ειλικρινά το έχουν χαλάσει τη σχέση. Και ακόμα θέλουν να το χαλάσουν τη σχέση μας. Οι μεγάλες δύναμες που μέχρι τώρα παίζουν το ρόλο, παράδειγμα, λένε για τους Κούρδους, οι Κούρδοι είναι τρομοκράτες, οι ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ ρωτάω στις ευρωπαϊκές χώρες, πριν το 99 το ΠΚ δεν υπήρχε, όταν το έχουν πιέσει τον πρόεδρο μας και τους προδώσαν οι διεθνείς. Να σας βοηθήσω λίγο. Συνωμοσία και που έχει παίξει μεγάλο ρόλο και βέβαια τώρα μετά το 91 αμέσως και λέει το ΠΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Να σας βοηθήσω λίγο. Δεν είναι σωστό αυτό και... Απαντήστε μου με δύο λέξεις, επειδή ναι. Ξέρω ότι δυσκολεύεστε και λίγο στα ελληνικά. Σωστό, δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και γιατί είναι η ηγέτηση μας και ειλικρινά στεναχωρούμε πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τσαλάν σέρνει στα δικαστήρια την Ελλάδα? Ο κύριος Τσαλάν ήξερε, οι αυτοί που έχουν πάρει το ρόλο που παίζουν και ακόμα σήμερα παίζουν βέβαια και ξέρει μερικά πράγματα γιατί η συνέλευση τελείωσε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα του έχουν στείλει στη Κένια, δηλαδή μια αφρικανική χώρα και... Ξέρει λοιπόν γιατί έστειλε η Ελλάδα τον Τσαλάν στην Κένια, ξέρει. Ουσιαστικά, δηλαδή, λέτε ότι αυτό το ξέρει. Πίστεψε ο κύριος Τσαλάν. Πίστεψε ότι θα τον βοηθήσουμε. Θα τον βοηθήσουμε. Αλλά βρέθηκε στην τουρκική ΜΙΤ, στα χέρια των Τούρκων. Αυτό δεν περίμενε ποτέ. Αυτό δεν περίμενε ποτέ. Δεν περίμενε ποτέ. Το θεωρεί μια προδοσία εκ μέρους της Ελλάδας. Από τους μερικούς, για αυτοί που έχουν παίζει μεγάλο ρόλο, ναι. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο. Όχι, της Ελλάδας, λέει, αυτούς που παίξανε το ρόλο. Ο κύριος Τζαλάν... Δύο λεπτά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Τζαλάν ποτέ δεν είχε... Δεν καταλαβαίνω την παρέμβαση. Δύο λεπτά. Δεν καταλαβαίνω την παρέμβασή σας. Θα τον αφήσουμε να εκφραστεί. Επειδή είναι πολιτικός πρόσωπος. Δεν τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο κύριος Τζαλάν... Πώς θα γίνει. Πάντα πίστεψε τον ελληνικό λαό. Κύριε Ναξάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Ξέρω να προστατεύω τους καλεσμένους μας. Ξέρω να προστατέψω τον άνθρωπο. Εντάξει. Μην μου λέτε λοιπόν το φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν το ρώτησα τίποτα φοβερό και τρομερό. Το ρώτησα να μου πει πώς αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι νιώθουν την παραδόση των Τσαλάν στους Τούρκους από την Ελλάδα. Τι νιώθουμε εγώ προσωπικά, θα πω τι γίνομαι βέβαια. Ακριβώς 16 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα που ζω, είχα δει και πριν 99. Τι ήταν η σχέση μας με τους ελληνικούς λαούς και γενικά πώς ήταν. Και σήμερα, σε ποιο θέση βρισκόμαστε, ειλικρινά μερικές φορές στεναχωρούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά σας καταλαβαίνω. Διότι πριν το 99 είχαμε μια σχέση στενή, αδελφική θα έλεγα. Αδελφική ήταν. Και από το 99 που ο Τσαλάν ξαφνικά βρέθηκε στα χέρια των Τούρκων, μέσα από την ελληνική πρεσβεία,
Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό λέω από την αρχή. Όχι. Και αυτό είναι ένα κόστος. Και ένα... τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Άλλο αυτό. Η καρδιά και τα συναισθήματα. Ναι, λάθη και την πραγματικότητα. Με τον κουρδικό λαό. Αυτό είναι άλλο όμως. Και από αυτό που έγινε. Είναι μια κυβέρνηση, κύριε Καρδαβέλα, κύριε Λαφαζάνη. Ναι, αλλά δεν φέρει και την ευθύνη συλλογικά. Ένα λεπτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Με συγχωρείτε. Μην τα μπλέξουμε αυτά.